Η καρδιά της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας χτύπησε στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου για τρεις ημέρες, στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Λονδίνου, που χαρακτηρίζεται βαρόμετρο, καταγράφοντας απολογιστικά την κίνηση της σεζόν που ολοκληρώθηκε και αποκαλύπτοντας τις πρώτες τάσεις για το επόμενο καλοκαίρι. Η Κρήτη έδωσε δυναμικά το παρόν και απέσπασε σημαντικές διακρίσεις. Περάσαμε και το 2019 φέτος. Είμαστε εδώ πέρα στην έκθεση γιατί θα βραβευτούμε ως καλύτερος γαστρονομικός προορισμός αλλά και ως καλύτερη περιφέρεια με τις παραλίες της και από το Wonderlust ως τρίτο πιο αγαπητό και επιθυμητό νησί. Στις 10 κατηγορίες βραβείων που δόθηκαν σε περιοχές της Ελλάδας με την ψήφο τουριστικών πρακτόρων, φορέων αλλά και ταξιδιωτών επιρροής της Μεγάλης Βρετανίας, η Κρήτη απέσπασε την πρωτιά σε δύο από αυτές, καθώς αναδείχθηκε καλύτερος γαστρονομικός προορισμός αλλά και καλύτερος προορισμός για διακοπές με κριτήριο τις ατέλειωτες όμορφες παραλίες της. Άλλωστε, το νησί αποτελεί διαχρονικά έναν από τους πλέον αγαπημένους προορισμούς των Βρετανών στην Ελλάδα, που μετά τους Γερμανούς έρχονται δεύτεροι ανάμεσα στους ξένους επισκέπτες που επιλέγουν την Κρήτη για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Να ευχαριστήσουμε τους 3 εκατομμύρια Εγγλέζους, Βρετανούς που ταξίδεψαν φέτος το 2022 στη χώρα μας. Να δηλώσουμε την ικανοποίησή μας γιατί ήδη οι επαφές που έχουν γίνει με τις αεροπορικές εταιρείες και τους μεγάλους tour operators δείχνουν ότι θα είναι σημαντική και ισχυρή χρονιά και το 2023. Η Διεθνής Τουριστική Έκθεση του Λονδίνου αποτελεί πεδίο ανάπτυξης συνεργασιών και τουριστικών ρευμάτων για ολόκληρο τον κόσμο. Και αν σε αυτή τη φάση η παγκόσμια τουριστική αγορά παραμένει επιφυλακτική και μάλλον μουδιασμένη με φόντο την ενεργειακή κρίση, οι ενδείξεις τουλάχιστον από την αγορά της Αγγλίας είναι αισιόδοξες και για το καλοκαίρι του 2023.